την κυρία Δεδούλη Λαζαράκη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα «Ο μηχανισμός του κανονισμού 9-12 του 2014 για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής ευθύνης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη σε διεθνείς συμφωνίες, με πρόβλεψη για επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους». Λόγο έχει κυρία Λαζαράκη. Παρακαλώ, και μια και μιλάμε για καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Ένωση, ας κάνουμε μια πειθαρχημένη κατανομή του χρόνου, 20 λεπτά maximum, 15 με 20 λεπτά maximum για τον κάθε ομιλητή και παρακαλώ να τηρηθεί αυστηρά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού πρώτα ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές για την ευκαιρία που μου έδωσαν να μοιραστώ κάποιες σκέψεις στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου, θα ήθελα να παρουσιάσω το σημερινό θέμα, το οποίο είναι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 912 του 2014. Αντικείμενό του είναι η διαχείριση της χρηματοδοτικής ευθύνης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, όταν η Ένωση, είτε μόνη της ή μαζί με τα κράτη-μέλη, είναι συμβαλόμενο μέρος σε μια διεθνή συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων και αυτή η συμφωνία περιέχει πρόβλεψη για διαδικασία επίλυσης των διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους, καθώς και διατάξεις σχετικά με άμεσες ξένες επενδύσεις. Η διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους περιγράφεται από τον Δημόπουλο ως ένα μοναδικό σύστημα για επίλυση διαφορών υπό το διεθνές δίκαιο με την εμπλοκή ατόμων, που έχει γίνει ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό διεθνών επενδυτικών συμφωνιών. Ο κανονισμός περιλαμβάνει ως διαδικασίες επίλυσης διαφορών τη διαιτησία και τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών. Προβλέπεται επίσης ένα βήμα των διαδικασιών, που είναι οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ένωσης και κράτους μέλους σχετικά με τη διαχείριση των διαφορών και διαβουλεύσεις κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος. Στις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού αναφέρεται ότι οι συμφωνίες που προβλέπουν προστασία των επενδύσεων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους, ο οποίος επιτρέπει σε επενδυτή τρίτης χώρας να εγείρει αξίωση κατά κράτους στο οποίο έχει πραγματοποιήσει επένδυση. Και στη συνέχεια σημειώνεται ότι η διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους είναι δυνατόν να καταλήξει σε διαιτητικές αποφάσεις που να προβλέπουν την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης. Μια τέτοια διαδικασία συνοδεύεται από σημαντικά έξοδα διαιτησίας και έξοδα για την υπεράσπιση της υπόθεσης. Επίσης, στις αιτιολογικές σκέψεις επισημαίνεται ότι οι συμφωνίες της Ένωσης πρέπει να παρέχουν στους ξένους επενδυτές το ίδιο και όχι υψηλότερο επίπεδο προστασίας από αυτό που προβλέπει για τους επενδυτές που προέρχονται από το εσωτερικό της Ένωσης, το ενωσιακό δίκαιο και οι γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών. Με αυτόν τον κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να δημιουργήσει ένα ενιαίο και συνεπές πλαίσιο ευθύνης για όλες τις διεθνείς συμφωνίες προστασίας επενδύσεων στις οποίες είναι μέλος. Το πλαίσιο αυτό της ευθύνης ενεργοποιείται όταν τρίτος επενδυτής ισχυρίζεται ότι έχει συμβεί μια μεταχείριση ασύμβατη με τη συνομολογηθήσα διεθνή συμφωνία και αυτός ασκεί το δικαίωμα να εγείρει αξιώσεις κατά της Ένωσης ή κράτους μέλους. Η νομιμότητα μιας τέτοιας μεταχείρισης έναντι του επενδυτή, βάσει των όρων της Διεθνούς Συμφωνίας, πρόκειται να κριθεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο. Όμως, η χρηματοδοτική ευθύνη της Ένωσης ή των κρατών μελών για αυτή τη μεταχείριση καθορίζεται αποκλειστικά στο ενωσιακό επίπεδο και όχι σε διεθνές επίπεδο, βάσει αυτού του κανονισμού. Ο κανονισμός βασίζεται πάνω στην αρχή της καλόπης της συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών. Με τον κεντρικό μηχανισμό του κανονισμού καθορίζεται ποιος φέρει τη χρηματοδοτική ευθύνη, η Ένωση ή το κράτος μέλος της. Οπότε ένα από τα πιο κέρια ερωτήματα για τον επενδυτή, ποιος πρόκειται να πληρώσει το ποσό που επιδικάστηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο ή συμφωνήθηκε στο πλαίσιο δικαστικού συμβιβασμού, βρίσκει την απάντησή του σε επίπεδο Ένωσης, δυνάμει του μηχανισμού του άρθρου 3 του κανονισμού με τίτλο «Κριτήρια κατανομής». Επομένως, με τον μηχανισμό του κανονισμού, η Ένωση πρώτον αποφεύγει να καθορίζεται από το Διαιτητικό Δικαστήριο εάν την χρηματοδοτική ευθύνη για τη μεταχείριση έναντι του επενδυτή την φέρει αυτή ή το κράτος μέλος της. Δεύτερον, θέτει το δικό της νομικό πλαίσιο για να καθορίσει ποιος θα πληρώσει όταν παραβιαστεί μια διεθνής υποχρέωση βάσει επενδυτικής συμφωνίας. Και θέτει το δικό της νομικό πλαίσιο για να προσδιοριστεί ποιος θα είναι ο αναγόμενος, η Ένωση ή το κράτος μέλος της.
Τρίτον, θέτει τους διαδικαστικούς κανόνες για να καθορίσει τη συμμετοχή της στη διαφορά με τον τρίτον επενδυτή και να κατανείμει εσωτερικά σε νοσιακό επίπεδο τη χρηματοδοτική ευθύνη είτε στον εαυτό της είτε σε κράτος μέλος. Τέταρτον, όταν επιδικαστεί αποζημίωση με τη διαιτητική απόφαση ή κατόπιν συμβιβασμού, ο τρίτος επενδυτής υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή για την καταβολή του ποσού. Η Επιτροπή το καταβάλει, εκτός αν το κράτος μέλος έχει αναλάβει τη χρηματοδοτική ευθύνη, οπότε το καταβάλει αυτό. Στο άρθρο 19 του κανονισμού προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ένωσης και κράτους μέλους ποιος θα φέρει τη χρηματοδοτική ευθύνη. Ένα θέμα το οποίο συζητείται παρακάτω. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι ο κανονισμός φαίνεται να αντιμετωπίζει ταυτόσιμα τη χρηματοδοτική ευθύνη της Ένωσης και την ιδιότητά της ως εναγόμενης. Όμως, σε αυτό το ζήτημα θα επανέλθουμε επίσης παρακάτω, διότι χρήζει προσοχής. Ο κανονισμός περιλαμβάνει στο πεδίο του διεθνείς συμφωνίες που περιέχουν διατάξεις σχετικά με άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο συγκεκριμένος τομέας, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, ανήκει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κομμάτι της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Επομένως, οποιαδήποτε δέσμευση απέναντι σε ένα τρίτο κράτος σχετικά με ξένες επενδύσεις άλλου είδους από τις άμεσες δεν ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι έμεσες επενδύσεις δεν αποσκοπούν στην συμμετοχή στη διοίκηση ή στον έλεγχο της εταιρείας. Στην πράξη, οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι δύσκολα διακριτές από τις έμεσες επενδύσεις. Όμως, οι διεθνείς συμφωνίες που περιέχουν όρους σχετικά με άμεσες και έμεσες ξένες επενδύσεις και άρα κινούνται μέσα σε ένα ευρύ φάσμα προστασίας επενδυτών, υπογράφονται και από την Ένωση και από τα κράτη-μέλη της και καλούνται, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, μεικτές συμφωνίες. Όπως επισημαίνεται από τον καθηγητή Καρύδη, ο μεικτός χαρακτήρας των διεθνών συμφωνιών για την προστασία των επενδύσεων επιβάλλεται λόγω της αρμοδιότητας των κρατών μελών, όχι μόνο στο πεδίο των έμεσων επενδύσεων, αλλά και στο πεδίο της φορολογίας, της εγκατάστασης και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Στις μεικτές διεθνείς συμφωνίες, τόσο η Ένωση όσο και κάθε κράτος μέλος δεσμεύονται διεθνώς από αυτή τη συμφωνία και όταν αυτή περιέχει όρο για την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους, τότε η Ένωση και κάθε κράτος μέλος έχουν συνενέσει στη διαιτησία. Επακόλουθο αυτού είναι ότι οι επενδυτές τρίτων χωρών μπορούν να προσφύγουν στη διαιτησία ζητώντας να επιδικαστεί ευθύνη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στην Ένωση και κάθε κράτος μέλος για παραβιάσεις αυτής της διεθνούς συμφωνίας. Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε διαφορές ενδονοσιακές. Επίσης, σχετικά με διαφορές που απορρέουν από συμφωνίες που συνήφθησαν πριν τις 17 Σεπτεμβρίου 2014, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο όσον αφορά διαφορές που η διαιτητική διαδικασία κινήθηκε μετά την ημερομηνία αυτή και η διαιτησία αφορά μεταχείριση μεταγενέστερη από αυτήν την ημερομηνία. Ως προς τα κριτήρια κατανομής της χρηματοδοτικής ευθύνης και το ζήτημα ποιος ενεργεί ως εναγόμενος σύμφωνα με τον κανονισμό, έχουμε να υπογραμμίσουμε τα εξής. Τα κριτήρια κατανομής της χρηματοδοτικής ευθύνης ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού και έγκυται στο εάν η μεταχείριση προέρχεται από την πλευρά της Ένωσης, τα θεσμικά ή τα λοιπά όργανα της ή τους οργανισμούς της, ή από την πλευρά του οικείου κράτους μέλους, δηλαδή του κράτους μέλους από το οποίο φέρεται να προέρχεται η ασύμβατη με τη συμφωνία μεταχείριση. Αυτός από τον οποίο προέρχεται η μεταχείριση φέρει και τη χρηματοδοτική ευθύνη. Όταν όμως η μεταχείριση προέρχεται μεν από το κράτος μέλος, αλλά ήταν επιβεβλημένη από το ενωσιακό δίκαιο, τότε και πάλι την χρηματοδοτική ευθύνη την φέρει η Ένωση. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η περίπτωση που η πράξη του κράτους μέλους είναι επιβεβλημένη από το ενωσιακό δίκαιο, προκειμένου να θεραπευτεί η ασυμβατότητα προηγούμενης πράξης του κράτους με το ενωσιακό δίκαιο. Τότε την οικονομική ευθύνη την φέρει το κράτος μέλος. Αλλά και πάλι υπάρχει εξαίρεση σε αυτή την εξαίρεση. Εάν και αυτή η προηγούμενη πράξη του κράτους ήταν επιβεβλημένη από το ενωσιακό δίκαιο, τότε την ευθύνη την φέρει και πάλι η Ένωση. Και τώρα πλησιάζουμε στο σημείο που αναφέρθηκε παραπάνω τη χρήση προσοχής και σχετίζεται με το ποιος ενεργεί ως εναγόμενος. Σύμφωνα με το άρθρο 8, ο μηχανισμός του κανονισμού ενεργοποιείται όταν ο επενδυτής κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε διαιτησία και τότε η Επιτροπή αμέσως ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος. Το άρθρο 4 του κανονισμού ορίζει ότι η Ένωση ενεργεί ως εναγόμενος εάν η διαφορά σχετίζεται με μεταχείριση προερχόμενη από τα θεσμικά ή λοιπά όργανα της Ένωσης ή οργανισμούς της.
Επίσης, ο κανονισμός ορίζει ότι όπου η Ένωση ενεργεί ως αναγόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 4, η Ένωση φέρει και τη χρηματοδοτική ευθύνη. Άρα, μέχρι εδώ, η χρηματοδοτική ευθύνη της Ένωσης ταυτίζει με την ιδιότητά της ως αναγόμενης. Όμως, εάν η μεταχείριση προέρχεται από την πλευρά του κράτους ή εάν η πράξη του ήταν επιβεβλημένη από το νησιακό δίκαιο για να θεραπευτεί η ασυμβατότητα προηγούμενης πράξης μη επιβεβλημένης από το νησιακό δίκαιο, τότε η χρηματοδοτική ευθύνη βρίσκεται με το κράτος μέλος, το οποίο καταρχήν είναι και ο εναγόμενος. Ειδικότερα, το άρθρο 9 του κανονισμού ξεκαθαρίζει ότι το οικείο κράτος μέλος ενεργεί ως εναγόμενος, εκτός από την περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει μέσω εκτελεστικών πράξεων αιτιολογημένων να ενεργήσει η Ένωση ως εναγόμενη. Και αυτό μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις που η Ένωση θα επιβαρυνθεί με το σύνολο ή μέρος της δυνητικής χρηματοδοτικής ευθύνης ή όταν η διαφορά σχετίζεται και με μεταχείριση που προέρχεται από την πλευρά της Ένωσης ή όταν βρίσκεται ήδη στον ΠΟΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, προσφυγή κατά της Ένωσης σχετικά με ανάλογη μεταχείριση. Επίσης, το οικείο κράτος μέλος ενεργεί ως εναγόμενος εκτός από την περίπτωση που το κράτος μέλος κατόπιν διαβουλεύσεων έχει επιβεβαιώσει εγγράφως στην Επιτροπή ότι δεν θα ενεργήσει ως εναγόμενος μέσα σε 45 μέρες από την κοινοποίηση του επενδυτή ενάγοντα της πρόθεσής του να προσφύγει στην διαιτησία. Στην αιτιολογική σκέψη 10 του κανονισμού αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να προτιμήσουν να ενεργήσει η Ένωση ως εναγόμενος, για παράδειγμα για λόγους τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν να ενεργήσουν ως εναγόμενοι, αλλά μπορεί να φέρουν τη χρηματοδοτική ευθύνη. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη αυτό. Η διάσπαση της ιδιότητας του εναγόμενου με τον φορέα της χρηματοδοτικής ευθύνης εμφανίζεται σαφώς στο άρθρο 11 του κανονισμού. Αυτή η διάταξη προβλέπει την περίπτωση που η Ένωση ενεργεί μένος εναγόμενος, σε διαφορά όμως την οποία το σύνολο ή μέρος της χρηματοδοτικής ευθύνης θα φέρει το κράτος μέλος. Το άρθρο 12 του κανονισμού ορίζει ότι όταν η Ένωση ενεργεί ως εναγόμενος σε οποιαδήποτε διαφορά από το κράτος μέλος θα φέρει το σύνολο ή μέρος της χρηματοδοτικής ευθύνης, τότε το οικείο κράτος μπορεί οποτεδήποτε να αναλάβει τη δυνητική χρηματοδοτική ευθύνη που απορρέει από τη διαιτησία. Τώρα θα εξετάσουμε τι γίνεται εάν δεν υπάρχει συμφωνία για το ποιος φέρει τη χρηματοδοτική ευθύνη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κράτος μέλος. Το άρθρο 19 του κανονισμού ορίζει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί εάν η Ένωση ενεργεί ως εναγόμενος, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ κράτους μέλους και Ένωσης για το ποιος φέρει τη χρηματοδοτική ευθύνη και η Επιτροπή θεωρεί ότι το κράτος μέλος πρέπει να καταβάλει εν όλο ή εν μέρη τη χρηματική αποζημίωση που επιδικάστηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο ή τις δαπάνες της διαιτησίας. Ειδικότερα, κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ Ένωσης και κράτους μέλους και εντός 3 μηνών από τότε που η Επιτροπή λαμβάνει την αίτηση πληρωμής του ποσού που επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του συμβιβασμού ή των δαπανών εκ της διαιτησίας, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση που απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος, καθορίζοντας το ποσό που πρέπει να καταβάλει το κράτος. Το κράτος μέλος, εάν δεν προβάλλει αντιρρήσεις εντός 2 μηνών, αποδίδει τον λόγο ποσό στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Εάν προβάλλει αντιρρήσεις με τις οποίες διαφωνεί η Επιτροπή, τότε η Επιτροπή εκδίδει απόφαση εντός 6 μηνών από τη λήψη αντιρρήσεων του κράτους και θα του ζητεί να αποδώσει εντόκως το ποσό που κατέβαλε η Επιτροπή. Οι δύο αποφάσεις δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Ένωσης, φυσικά. Οι αποφάσεις της Επιτροπής αυτές μπορούν να προσβληθούν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το άρθρο 263 ΣΛΕ. Και τώρα μια σύνοψη. Ανακεφαλαιώνοντας, ο κεντρικός μηχανισμός του κανονισμού βρίσκεται στα κριτήρια κατανομής της χρηματοδοτικής ευθύνης, που βασικά είναι από ποια πλευρά προέρχεται η μεταχείριση που φέρεται να παραβιάζει τους όρους της Διεθνούς Συμφωνίας. Ο τρόπος που λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός είναι με διαβουλεύσεις της Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους σχετικά με τη διαχείριση των διαφορών που εμπίπτουν στο πεδίο του κανονισμού. Η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού ξεκινά όταν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή ή στο κράτος μέλος η πρόθεση του ενάγοντα να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη διαιτησία. Από τη χρονική στιγμή της κοινοποίησης αρχίζει η προθεσμία των 45 ημερών, εντός της οποίας είτε η Επιτροπή αποφασίζει αν ενεργήσει ως εναγόμενη, επειδή η μεταχείριση προέρχεται από την πλευρά της ή εξαιτίας εφαρμογής του νοσιακού δικαίου, ή εάν η διαφορά σχετίζεται και με μεταχείριση προερχόμενη από την πλευρά της Ένωσης, ή εάν υπάρχει σχετική με τη διαφορά προσφυγή κατά της Ένωσης στον ΠΟΕ, είτε εντός προθεσμίας των 45 ημερών, το κράτος μέλος επιβεβαιώνει στην Επιτροπή ότι δεν προτίθεται να ενεργήσει αυτό σαν αναγόμενο.
Οπότε και θα ενεργήσει ως εναγόμενη ένωση. Αλλιώς, το κράτος μέλος ενεργεί ως εναγόμενος. Συνοπτικά, ο κανονισμός επιδιώκει να κατανείμει τη χρηματοδοτική ευθύνη ανάμεσα στην Ένωση και το κράτος μέλος, αποφεύγοντας όμως να απαντήσει ευθέως το ερώτημα ποιος φέρει τη διεθνή ευθύνη στις περιπτώσεις που εντάσσει στο πεδίο του. Η διεθνής ευθύνη των διεθνών οργανισμών συνοδεύεται από πολλά ερωτήματα, ένα εκ των οποίων είναι εάν όταν ασκεί η Ένωση αποκλειστική αρμοδιότητα σε έναν τομέα, όπως είναι ο τομέας των άμεσων επενδύσεων, δημιουργείται ευθύνη των κρατών που εφαρμόζουν το ενεργειακό δίκαιο επί αυτού του τομέα. Ο κανονισμός φαίνεται να αντιμετωπίζει αυτόν τον προβληματισμό, υιοθετώντας την γραμμή ότι το κράτος μέλος θα φέρει τη χρηματοδοτική ευθύνη αν η μεταχείριση προέρχεται από την πλευρά του, όμως εάν εφαρμόζει το ενεργειακό δίκαιο, την οικονομική ευθύνη την φέρει η Ένωση. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η περίπτωση που η μεταχείριση προήλθε από το κράτος μέλος κατά την εφαρμογή του ενεργειακού δικαίου, ενώ θεράπευε προηγούμενη πράξη που ήταν ασύμβατη με το ενεργειακό δίκαιο. Τότε η ευθύνη παραμένει με το κράτος μέλος, εκτός εάν και η προηγούμενη πράξη επιβαλλόταν από το ενεργειακό δίκαιο, οπότε την ευθύνη την φέρει η Ένωση. Στη βιβλιογραφία ασκείται κριτική στον κανονισμό, επειδή εισάγει μια τεχνητή διάκριση μεταξύ της διεθνούς ευθύνης της Ένωσης και της χρηματοδοτικής της ευθύνης, η οποία εμφανίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 και στο άρθρο 12 του κανονισμού, όπου το κράτος μέλος φαίνεται να μπορεί να αναλάβει τη χρηματοδοτική ευθύνη ακόμα και όταν η Ένωση ενεργεί ως εναγόμενος σε τομέα της αποκλειστικής της αρμοδιότητας. Έτσι, ο κανονισμός με ορισμένες διατάξεις του συνδέει άμεσα τη χρηματοδοτική ευθύνη με τη διεθνή ευθύνη, ενώ σε άλλες όχι τόσο. Ο τρόπος που ρυθμίζεται η κατανομή της χρηματοδοτικής ευθύνης μεταξύ Ένωσης και κράτους μέλους σε ορισμένες διατάξεις του κανονισμού, ξέχωρα από τη διεθνή ευθύνη της Ένωσης και την ιδιότητά της ως εναγόμενης, δημιουργεί κάποια ζητήματα ασφάλειας δικαίου. Επίσης, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με τον κανονισμό, όπως πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός κατανομής του στην περίπτωση που η συμφωνία έχει συνομολογηθεί μόνο από την Ένωση. Και το κράτος μέλος δεν είναι μέρος στη συμφωνία, οπότε και κανονικά δεν μπορεί να φέρει διεθνή ευθύνη για παραβίαση όρου συμφωνίας ένα κράτος μέλος που δεν είναι μέρος σε αυτή. Η περίπτωση αυτή όμως δεν είναι και τόσο πιθανή στην πράξη, καθώς θα προτιμώνται οι μεικτές συμφωνίες. Εν κατακλείδη, η σημασία αυτού του κανονισμού έχει αναγνωριστεί στην αρθρογραφία, η οποία τον έχει χαρακτηρίσει ορόσημο ως προς την οριοθέτηση των ρόλων που ανατίθενται στην Ένωση και στα κράτη-μέλη, σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους, υπομελλοντικές διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες με την Ένωση. Μένει να ανακύψουν στην πράξη συγκεκριμένα ζητήματα κατά την εφαρμογή του για να εξεταστούν. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακριβόχρονη παρουσίαση της εισήγησής σας. Και κατά δεύτερον, σας ευχαριστούμε επίσης και σας συγχαίρουμε για την πυκνότητα του περιεχομένου και το πλούσιο περιεχόμενο της εισήγησής σας. Ήταν πράγματι πάρα πολύ διαφωτιστική. Τώρα, ο λόγος είναι στον δεύτερο εισηγητή, τον κύριο Πασχαλίδη, με θέμα «Η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε αποζημίωση με βάση το Διεθνές Δίκαιο Επενδύσεων. Μηχανισμοί και επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά». Έχετε το λόγο, κύριε Πασχαλίδη. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Ίδρυμα Μακούφα, το Βασίλη Περαγαντή και τους συνεργάτες του για την πρόσκληση, τη φιλοξενία και την εξαιρετική διοργάνωση. Στόχος της σύντομης εισήγησής μου που αφορά στο ζήτημα της προστασίας των ξένων επενδύσεων είναι να θέσει ερωτήματα και προβληματισμούς αναφορικά με το ζήτημα της ευθύνης της Ένωσης καθώς και των κρατών μελών σε αποζημίωση για την παραβίαση της διεθνούς ένωμης τάξης. Το ζήτημα είναι έντονα διχαστικό, ειδικά όταν πρόκειται για αίτημα αποζημίωσης που δεν αφορά σε πράξη που πλήγει άμεσα την περιουσία του επενδυτή, αλλά σε μέτρα που θίγουν την οικονομική αξία της επένδυσης ή μειώνουν την κερδοφορία της. Παραδείγματος χάρη, η απόφαση της Γερμανίας να θέσει άμεσο τέλος στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, αφού είχε εγκρίνει μια μεγάλη επένδυση από τη σουηδική εταιρεία Vattenfall στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Πριν υπεσέλθουμε στις λεπτομέρειες, είναι σημαντικό να προβούμε σε μια σειρά από εισαγωγικές παρατηρήσεις που θέτουν το πλαίσιο της ανάλυσης που θα ακολουθήσει. Το ζήτημα της προστασίας των ξένων επενδύσεων και κατ' επέκταση της ευθύνης σε αποζημίωση δεν είναι νέο. Είναι συνυφασμένο με την ανάδυση του σύγχρονου κόσμου από τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα.
Αυτό που αλλάζει ανά καιρούς είναι ο τρόπος επίλυσης των διαφορών από ένοπλα σε ειρηνικά μέσα σε πρώτη φάση και από ειρηνικά μέσα που δίνουν τον πρώτο λόγο στο κράτος σε ειρηνικά μέσα που δίνουν την πρωτοβουλία στον ιδιώτη σε δεύτερη φάση. Τη λεγόμενη διπλωματία των κανονιοφόρων διαδέχονται μεικτές επιτροπές επιδίκασης αποζημιώσεων. Ενίοτε το κράτος του ζημιοθέντος διεκδικεί την επιδίκαση αποζημίωσης από το κράτος που ζημίωσε τον υπήκοό του, ασκώντας διπλωματική προστασία. Η χρήση της διαιτησίας ως μέσο επίλυσης διαφορών γνωρίζει τις πρώτες της επιτυχίες. Η όψη όμως του κόσμου αλλάζει δραματικά με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και το τέλος της επικειοκρατίας. Πρώτα απ' όλα επικρατεί η αμερικανική θεώρηση των πραγμάτων, κατά την οποία η δημιουργία και εμπέδωση της ελεύθερης αγοράς είναι ο εγγυητής της δημοκρατίας τόσο απέναντι σε παλιούς κινδύνους, φασισμός, όσο και σε νέους, κομμουνισμός. Τόσο η συνθήκη ΕΟΚ, όσο και η πρώτη διεθνής επενδυτική συμφωνία Δυτικής Γερμανίας και Πακιστάν το 1959 διακατέχονται από αυτό το πνεύμα. Κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν, η σύναψη διεθνών επενδυτικών συμφωνιών δεν γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Αυτό αρχίζει να αλλάζει κατά τη δεκαετία του 80, όταν στερημένες οικονομικών πόρων οι χώρες του λεγόμενου σοσιαλιστικού μπλοκ αρχίζουν ένα δειλό άνοιγμα προς τη Δύση. Το μεγάλο κύμα σύναψης διεθνών επενδυτικών συμφωνιών αρχίζει με την κατάρρευση του υπορκτού σοσιαλισμού, ούτως ώστε μέχρι το 2012 και κυρίως ανάμεσα στο 1990 και το 2002 να έχουν συναυθεί περί τις 1.600 τέτοιες διμερείς συμφωνίες. Σε αυτές προστίθενται αργότερα οι λεγόμενες επενδυτικές συμφωνίες τρίτης γενιάς, που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες όπως η Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ και ο Καναδάς, όταν καταρτίζει εμπορικές συνθήκες, οι οποίες χαρακτηρίζονται, παρόλα αυτά, από τον περιορισμό του εύρους της προστασίας των επενδυτών και την αναθεώρηση του τρόπου επίλυσης των διαφορών που απομακρύνεται από την παραδοσιακή διαιτησία. Οι επενδυτικές συμφωνίες επιφέρουν μια κέρια αλλαγή στο διεθνές δίκαιο. Επιτρέπουν στους επενδυτές του ενός μέρους να προσφύγουν άμεσα κατά του άλλου μέρους σε διαιτητικό δικαστήριο για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα που τους απονέμει η συμφωνία. Είναι στην ουσία το τέλος της διπλωματικής προστασίας σε αυτόν τον τομέα. Έχοντας κατανοήσει ότι είναι καλύτερο οι διαφορές να μην αναγάγονται στο διακυβερνητικό επίπεδο και περιπλέκουν τις διπλωματικές σχέσεις, τα κράτη δίνουν την πρωτοβουλία κινήσεων στους ιδιώτες. Από τη δεκαετία του 90 και έπειτα, το διεθνές επενδυτικό δίκαιο γνωρίζει άνθηση, καθώς οι διαιτησίες πολλαπλασιάζονται. Πολλά πλεονεκτήματα αποδίδονται σε αυτόν τον τρόπο επίλυσης διαφορών και κυρίως τρία: η ταχύτητα, το χαμηλό κόστος και η ουδετερότητα του διαιτητή. Καθώς οι διαφορές γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, η ταχύτητα και το χαμηλό κόστος αντικαθίστανται από χρονοβόρες διαδικασίες που κοστίζουν. Παραμένει όμως το βασικό πλεονέκτημα της διαιτησίας, η ουδετερότητα. Δηλαδή η πεποίθηση ότι ο διαιτητής δεν είναι έστω και ακούσια επηρεασμένος υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, λόγω και μόνο της ηθαγένειάς του. Ο εθνικός δικαστής στερείται αυτού του χαρακτηριστικού. Υπάρχει και ένα τέταρτο χαρακτηριστικό, το πιο σημαντικό, που καθιστά το διεθνές επενδυτικό δίκαιο αποτελεσματικό. Είναι τόσο προφανές που συχνά περνάει απαρατήρητο, σαν τη μύτη μας που για να τη δούμε πρέπει να λιθορίσουμε. Πρόκειται για το κεντρικό ζήτημα της εισήγησής μου, δηλαδή την ευθύνη προς αποζημίωση. Σε αντίθεση με πολλά εθνικά δίκαια και με το δίκαιο της Ένωσης, το διεθνές δίκαιο και μάλιστα το επενδυτικό συνδέει άμεσα την παράνομη συμπεριφορά του κράτους με την αποζημίωση. Πράγματι, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς εθνικού δικαίου, το κράτος που έχει προβεί σε διεθνώς παράνομη πράξη υποχρεούται να επανορθώσει πλήρως τη ζημία την οποία η παράνομη πράξη προκάλεσε. Η πλήρης επανόρθωση πρέπει κατά προτεραιότητα να λάβει χώρα μέσω της επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, restitution. Ωστόσο, αυτή η επαναφορά δεν είναι κατά κανόνα δυνατή και άρα επιδικάζεται αποζημίωση. Τα κριτήρια αυτής είναι τα γνωστά εμπνευσμένα από τις αρχές του ιδιωτικού δικαίου, ζημία, παρανομία και αιτιώδης σύνδεσμος. Η ευθύνη σε αποζημίωση περιλαμβάνει όχι μόνο την κεφαλουχική αξία της επένδυσης, αλλά και τα διαφυγόντα κέρδη. Η αποζημίωση υπολογίζεται ως η εύλογη αγοραία αξία, συνήθως με τη χρήση της μεθοδολογίας DCF, Discounted Cash Flow. Δηλαδή, στο πραγματικό σενάριο, αντιπαραβάλλουμε το υποθετικό το οποίο θα είχε λάβει χώρα αν δεν είχε μεσολαβήσει παράνομη πράξη και υπολογίζουμε τη διαφορά. Οι παρελθούσες ταμιακές ροές προεκτείνονται στο μέλλον, στο βαθμό που αυτό είναι ευλόγως προβλέψιμο και προσαρμόζονται για να ληφθούν υπόψη άλλοι παράγοντες και ειδικά το κόστος του κεφαλαίου που συμπεριλαμβάνει και το ρίσκο της επένδυσης. Το σύστημα αυτό έχει το εξής πλεονέκτημα. Επιδικάζει ποσό που εξαλείφει τις συνέπειες της παράνομης πράξης. Το ποσό της αποζημίωσης προσαυξανόμενο από τους στόχους εξαλείφει και τις συνέπειες του χρόνου, που μεσολάβησε ανάμεσα στη ζημία και στην εκδίκαση της υπόθεσης.
Η αποζημίωση δεν ικανοποιεί μόνο τον επενδυτή, αλλά και τους πιστωτές του και διευκολύνει τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Παράλληλα, η επιδίκαση αποζημίωσης σέβεται την απόφαση ενός κράτους να προβεί σε συγκεκριμένες επιλογές και άρα την κυριαρχία του. Όπως θα δούμε σε λίγο, το ΔΕΕ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εξέλαβε την αποζημίωση με αυτόν τον τρόπο, αλλά ως κάτι επιθετικό προς την αυτονομία της Ένωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά λείπουν από το ενωσιακό δίκαιο. Πρώτον, όπως έχει κρίνει το Γενικό Δικαστήριο στην υπόθεση Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η αγωγή αποζημίωσης είναι παρακολούθημα ή συμπλήρωμα της προσφυγής ακύρωσης. Η προσφυγή ακύρωσης είναι άρα το βασικό ένδικο βοήθημα και η αποτελεσματικότητά του είναι συνάρτηση του χρόνου που μεσολαβεί ως την τελική δικαστική απόφαση. Δεύτερον, κατά πάγια νομολογία του ΔΕΕ, τα κριτήρια ευθύνης είναι τρία. Δηλαδή, πρώτον, ο παραβιαστής κανόνας δικαίου πρέπει να αποσκοπεί στην απονομή δικαιωμάτων στους ιδιώτες. Δεύτερον, η παράβαση πρέπει να είναι κατάφορη, με την έννοια ότι υπήρξε πρόδειλη και σοβαρή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλονται στην εξουσία εκτιμήσεως του κράτους μέλους ή του ενωσιακού οργάνου. Και τρίτον, ότι υφίσταται άμεσος ετοιμώδης σύνδεσμος μεταξύ της παραβάσεως και της ζημίας. Από αυτό προκύπτει ότι σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, η απλή παρανομία δεν αρκεί για να θεμελιώσει δικαίωμα αποζημίωσης. Το κριτήριο της κατάφορης παραβίασης στην ουσία καθιστά την αποζημίωση σπάνιο φαινόμενο. Από αυτό το σημείο ξεκινούν τα προβλήματα στο βαθμό που σε αντίθεση με τους συμπεδαπούς, επενδυτές, ο Καναδός επενδυτής μπορεί να τύχει αποζημίωσης από την Ένωση ή τα κράτη-μέλη και μάλιστα πλήρους αποζημίωσης σύμφωνα με τα κριτήρια που προαναφέραμε. Τι δικαιολογεί όμως τη διαφορετική μεταχείριση των ημεδαπών από τους αλλοδαπούς? Το δικαστήριο απαντά σε αυτό το ερώτημα με τη σκέψη 181 της νομοδότησης 1.17, αναφορικά με τη συμβατότητα του Μηχανισμού Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών της ΣΥΤΑ, της Εμπορικής και Επενδυτικής Συμφωνίας Ευρώπης-Καναδά. Ο Καναδός επενδυτής είναι ξένος και ως εκ τούτου δεν είναι συγκρίσιμος με τον ημεδαπό, λέει το δικαστήριο. Πρόκειται για την παραδοσιακή παραδοχή κατά την οποία το Διεθνές Δίκαιο Επενδύσεων βοηθά τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι σε αντίθεση με τους ημεδαπούς δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα και άρα δεν μπορούν να συμμετάχουν στη δημοκρατική διαδικασία. Πέρα από αναχρονιστικός, καθώς ανάγεται στην εποχή που οι επενδυτές ήταν ως επιτοπλίστων φυσικά πρόσωπα, ο συλλογισμός στερείται λογικής βάσης. Το Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο προσφέρει πολύ σημαντικότερα εχέγγυα από τα πολιτικά δικαιώματα, γιατί προσφέρει την αποζημίωση, όχι μόνο ως ένδικο βοήθημα, αλλά και ως αποτελεσματικό μοχλό πίεσης προς την εξοδικαστική επίλυση της διαφοράς. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις αυτού του συλλογισμού δεν πρέπει να υποτιμηθούν όταν λάβουμε υπόψη τη συνολική εικόνα, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των συνθήκων, στην οποία το Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο ως προϊόν του μεταπολεμικού κόσμου καλείται να δώσει απαντήσεις. Πράγματι, η παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει μεγάλες αλλαγές στη διεθνή οικονομία. Αν η συνθήκη της Ρώμης αποσκοπούσε να δημιουργήσει μια ενιαία αγορά στην οποία ο Γερμανός επενδυτής ανταγωνίζεται το Γάλλο, επί ίσης όρης, η παγκοσμιοποίηση άλλαξε τις παραμέτρους του παιχνιδιού, ώστε πλέον ο ανταγωνιστής ενός Γερμανού επενδυτή δεν είναι ένας Γάλλος, αλλά ένας Κινέζος. Οι επενδύσεις αλλοδαπών κρατικών επιχειρήσεων στην Ένωση αυξήθηκαν δραγδαία, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Κομισιόν, οι άμεσες επενδύσεις κρατικά ελεγχόμενων εταιριών μόνο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην Ένωση αυξήθηκαν από 0 το 2007 σε 250 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015. Μεγάλες αυξήσεις γνώρισαν και οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατικών επιχειρήσεων της Κίνας, του Κατάρ και της Ρωσίας. Καθώς οι ξένες επενδύσεις διεκδικούν ένα αυξανόμενο μερίδιο της εσωτερικής αγοράς και την χάνουν της προστασίας του διεθνούς επενδυτικού δικαίου και συγκεκριμένα της διαιτησίας και της αγωγής αποζημίωσης, ας αναρωτηθούμε τι προστασία προσφέρει το ενωσιακό δίκαιο στις συμμεδαπές επενδύσεις. Πρόκειται στην ουσία για την προσφυγή ακύρωσης κατά πράξεων της Ένωσης και την υποχρέωση του Εθνικού Δικαστή να μην εφαρμόσει κανόνα του Εθνικού Δικαίου που αντίκειται στο ενωσιακό δίκαιο. Η αναγκαστική σύνδεση του δικαιοδοτικού συστήματος της Ένωσης στα εθνικά συστήματα περιορίζει προφανώς την αποτελεσματικότητά του, ειδικά όταν η ανεξαρτησία της εθνικής δικαιοσύνης πάρει την κατιούσα, όπως στην Πολωνία, χωρίς να μπορεί η Ένωση να το εμποδίσει. Στην νομοδότηση 1.17, το δικαστήριο επιχειρεί να μετριάσει την προστασία του ξένου επενδυτή μέσω της αγωγής αποζημίωσης, περιορίζοντας το εύρος της. Όχι όμως μέσα από κριτήρια που δυσχεραίνουν την επιτυχία της αγωγής, όπως η κατάφορη παραβίαση κανόνα δικαίου. Όντως, το ΔΕΑ αναγνώρισε μια νέα διάσταση της αρχής της αυτονομίας.
αυτής της λειτουργικής αυτονομίας που εγγυάται την ικανότητα της Ένωσης να λειτουργεί με βάση το συνταγματικό της πλαίσιο. Σύμφωνα με τη σκέψη 149 και επόμενες της γνωμοδότησης, η αρχή της λειτουργικής αυτονομίας θα παραβιαζόταν αν τα δικαστήρια της ΣΥΤΑ είχαν αρμοδιότητα να καταδικάσουν την Ένωση σε πληρωμή αποζημίωσης για μέτρα που καθορίζουν το επίπεδο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και θίγουν την οικονομική αξία της επένδυσης. Πρόκειται στην ουσία για μέτρα γενικής εφαρμογής, πρωτίστως νομοθετικά, που δεν έχουν στόχο να πλήξουν ένα συγκεκριμένο ξένο επενδυτή, αλλά να ρυθμίσουν την αγορά. Παραδείγματος χάρη, η πρόσφατη απόφαση της Ολλανδίας να εγκαταλείψει την παραγωγή ενέργειας με βάση τον άνθρακα έως το 2030. Μέσα από μια ανορθόδοξη ανάγνωση της ΣΕΤΑ, το ΔΕΠ χρησιμοποιεί τις ουσιαστικές διατάξεις της συνθήκης και τους περιορισμούς που εισάγουν στο εύρος της ένομης προστασίας των επενδυτών για να περιορίσει το εύρος της ρήτρας διαιτησίας και της αρμοδιότητας των δικαστηρίων της ΣΥΤΑ. Το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών να αλλάζουν πολιτική και δεν εγγυάται προστασία στους επενδυτές κατά νομοθετικών μέτρων ως τέτοιων, αλλά δεν παρέχει ασυλία στην νομοθετική ή κανονιστική δραστηριότητα των κρατών. Παρόλο που η ευλογία του διεθνούς επενδυτικού δικαίου από το ΔΕΕ αναφορικά με τις έξω-ενωσιακές επενδύσεις δεν είναι καθολική και ανεφόρον, ο παράλληλος εξωστρακισμός του αναφορικά με τις ενδοενωσιακές επενδύσεις στις υποθέσεις ΑΚΜΕΑ, Republic de Moldavie και PL Holdings δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. Γιατί επιδεινώνουμε τη θέση των ημεδαπών επενδυτών εντός της Ένωσης σε σχέση με τους αλλοδαπούς ανταγωνιστές τους, οι οποίοι απολαμβάνουν τις προστασίες των επενδυτικών συμφωνιών; Γιατί εν της πράγμαση ενθαρρύνουμε τους ημεδαπούς επενδυτές να επενδύσουν εκτός της Ένωσης; Γιατί τελικά μια διεθνής επενδυτική συμφωνία που κατατείνει στον ίδιο στόχο με τις συνθήκες, δηλαδή να ενθαρρύνει τις διασυνοριακές συναλλαγές, εκλαμβάνεται ως απειλή για την αυτονομία του δικαίου της Ένωσης και όχι ως συμπαραστάτης; Οι λόγοι όπως εκτίθενται από το ΔΕΣ αυτές τις υποθέσεις ΑΚΜΕΑ, Republic de Moldavie και PL Holdings είναι πρωτίστως ιδεολογικοί. Εξοβελίζοντας το διεθνές επενδυτικό δίκαιο από τις ενδοενωσιακές σχέσεις, το ΔΕΣ θέλησε να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στα εθνικά δικαιοδοτικά συστήματα. Η πρόσφατη όμως απόφαση του Πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου αποδεικνύει ότι ορισμένα κράτη δεν άξιζαν αυτή την εμπιστοσύνη. Η απόφαση PL Holdings επιτείνει την δραματικότητα της κατάστασης. Το ΔΕΕ ζητά από τα σουηδικά δικαστήρια να ακυρώσουν τη διαιτητική απόφαση που επιδικάζει αποζημίωση για την απαλωτρίωση μιας τράπεζας από την Πολωνία. Στο ίστατο επιχείρημα του επενδυτή ότι η ακύρωση θα τον στερήσει από το μόνο ένδικο βοήθημα που είχε, γιατί η Πολωνία απαλωτρίωσε την τράπεζα με πράξη που δεν ήταν δικαστικά ελέγξιμη, το ΔΕΕ απαντά: η προστασία των δικαιωμάτων που η PL Holdings αντλεί από το δίκαιο της Ένωσης πρέπει να διασφαλίζεται στο πλαίσιο του δικαιοδοτικού συστήματος των κρατών μελών, εν προκειμένου του πολωνικού δικαιοδοτικού συστήματος. Το ΔΕΕ προσθέτει: ακόμα και αν αποδειχθεί ότι όπως προβάλλει η PL Holdings υπάρχει κενό στην προστασία των ως-άνω δικαιωμάτων, το κενό αυτό θα πρέπει να πληρωθεί εντός του ελόγου συστήματος, με τη συνεργασία εφόσον παρίσταται ανάγκη του δικαστηρίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Ένα δε τέτοιο κενό δεν μπορεί να δικαιολογήσει την ανοχή της παραβίασης των θεμελιωδών διατάξεων και αρχών του δικαίου της Ένωσης. Στο βαθμό όμως που ένα κράτος μέλος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, και ειδικά όσον αφορά στις αρχές της υπεροχής και της ένωμης προστασίας, δεν είναι ο εξοβελισμός του διεθνούς επενδυτικού δικαίου ανταπαραγωγικός; Αν μη τι άλλο, επιβραβεύει το κράτος μέλος για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου που επιτέλεσε. Η κριτική αυτή, και κλείνω με αυτό, δεν αποσκοπεί να εκθιάσει το διεθνές επενδυτικό δίκαιο. Όπως κάθε σύστημα, έχει τα σύν και τα πλήν του. Αποσκοπεί όμως το να εστιάσει την προσοχή μας στο γεγονός ότι η απονομή της ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αποζημίωση στους αλλοδαπούς με ευνοϊκότερους όρους από εκείνους που ισχύουν για τους ημεδαπούς στερείται πιστικής αιτιολογίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ζητούμενο είναι ισότητα προς τα κάτω για τους αλλοδαπούς επενδυτές. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα θέλαμε να γυρίσουμε το χρόνο σε ένα κόσμο προστατευτισμού της εθνικής παραγωγής και φοβικό της αλλοδαπότητας. Δεδομένης όμως της κατηγορηματικότητας με την οποία το ΔΕΕ έκλεισε την πόρτα στο διεθνές επενδυτικό δίκαιο σε ενδοενωσιακό επίπεδο, χρειαζόμαστε νέες λύσεις οι οποίες σέβονται την αυτονομία του ενωσιακού δικαίου. Παραδείγματος χάρη, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαιοδοτικού οργάνου αρμοδίου για τις επενδυτικές διαφορές. Ωστόσο, δεν διαφαίνεται επί του παρόντος τέτοια διάθεση στον πολιτικό ορίζοντα. Αντίθετα, η διαβούλευση την οποία ξεκίνησε η Επιτροπή φαίνεται ότι θα καταλήξει σε μέτρα διακοσμητικού χαρακτήρα, όπως το περίφημο Solvit, ένα προαιρετικό μηχανισμό μη δεσμευτικής επίλυσης επενδυτικών διαφορών. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πασχαλίδη, για την απολαυστική σας πράγματι εισήγηση. Ήταν πολύ πλευρή η προσέγγιση του εξαιρετικού θέματός σας και γι' αυτό σας συγχαίρουμε. Και το λόγο τώρα έχει η τρίτη εισηγήτρια του πάνελ, η οποία θα μας παρουσιάσει την εισήγησή της εξ αποστάσεως από το μακρινό Χάρβαρντ. Είναι η κυρία Σεμερτζή με θέμα «Η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ομολογία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου», του ΠΟΕ. Το λόγο έχετε, κύριε Σεμερτζή. Καλησπέρα, καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Θα μοιράσω την οθόνη μου, δεδομένου για να έχω και τα αποσπάσματα από τις αποφάσεις. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Λοιπόν, είμαι και εγώ εντός του χρόνου και θα ξεκινήσω εκφράζοντας επίσης τις θερμές μου ευχαριστίες στο Βασίλη Περγαντή, στο Στέφανο Κατσουλή και σε όλα τα μέλη της ομάδας του Γιούρις που διοργάνωσαν ένα τόσο ενταλλαχές και πολύ σχεδές πρόγραμμα που καλύπτει όλο το εύρος των ερωτημάτων που ανακύπτουν. Ορίστε. Είναι λίγο έντονος ο ήχος, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πάνω ο τεχνικός. Να μας βοηθούσε. Μικροφωνίζει, δεν νομίζω. Όχι, δεν μικροφωνίζει. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει. Καλά, λειτουργικά είναι. Ναι, ναι. Οπότε μπορώ να συνεχίσω. Μπορώ να συνεχίσω. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, με την παρουσίασή μου ευελπιστώ να συμβάλλω εστιάζοντας τη θεματική του πώς η διεθνής ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αντιμετωπιστεί στην ομολογία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η βασική ιδιαιτερότητα εδώ και πηγή των εντάσεων έγκυται στο γεγονός ότι στην τελική πράξη του Μαρακές που οδήγησε στην ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου του 1994, συμβαλλόμενα μέρη είναι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα επιμέρους κράτη-μέλη. Η τελική πράξη αποκαλύπτει ως Συμφωνία Ομπρέλα και καλύπτει όλες τις επιμέρους συμφωνίες του ΠΟΕ. Παραθέτω εδώ πέρα το άρθρο 11 της Συμφωνίας, όπου και τονίζεται το γεγονός της ιδρυτικής membership των μελών. Και κατά συνέπεια αυτών που μόλις σας είπα, η Συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου είναι μια κλασική μεικτή συμφωνία και ως τέτοια δεσμεύει διεθνώς από άποψη διεθνούς δικαίου τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη. Ως προς τον τεταμερισμό τώρα αυτής της διεθνούς ευθύνης, η Συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου δεν συνοδεύεται από κάποια δήλωση αρμοδιοτήτων, Declaration of Competences, η οποία θα ενδείκνει ποια μέρη της συμφωνίας δεσμεύουν ακριβώς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια τα κράτη-μέλη. Αυτή η απουσία σαφούς δήλωση αρμοδιοτήτων, καθώς και το γεγονός ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη αποτελούν από κοινό και αυτοτελώς συμφαλόμενα μέρη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εγείρει το ερώτημα του πώς αυτή η διεθνής ευθύνη κατανέμεται στην πράξη και ιδιαίτερα το πώς το ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί στην ομολογία των δικαιοδοτικών οργάνων του ΠΟΕ. Ξεκινώντας με κάποια εισαγωγικά στοιχεία, να τονιστεί ότι ο ΠΟΕ είναι ένα από τα σπάνια διεθνή φόρα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται μόνη της, χωρίς τα κράτη-μέλη, και έχει διαδραματίσει ένα πάρα πολύ ενεργό ρόλο στη δικαιοδοτική δραστηριότητα του οργανισμού. Όπως φαίνεται στο χάρτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δράσει ως ενάγουσα σε 105 διαφορές, εναγόμενη σε 89, ενώ έχει παρακολουθήσει ως τρίτο μέλος 214 διαφορές. Συγκριτικά, μπορείτε να δείτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ενάγουσες σε 124, ενάγουμενες σε 156 και τρίτο μέλος 169, ενώ η Κίνα, βέβαια να σημειωθεί το γεγονός ότι είναι μέλος μόνο από το 2001, έχει υπάρξει ενάγουσα σε 22 διαφορές, ενάγουμενες σε 47 και παρακολουθεί ως τρίτο μέλος 190 διαφορές. Οπότε και έχει παρατηρηθεί στη βιβλιογραφία ότι ακριβώς λόγω αυτής της έντονης δραστηριότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια ιδιαίτερη δυνατή παρουσία as an international actor και με ηγετικό ρόλο. Τώρα,
Ως προς τις διαφορές τις οποίες τα κράτη-μέλη έχουν εμφανιστεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φαίνεται στους πίνακες, αυτές είναι λίγες. Εστιάζονται στον πρώτο πίνακα, ο οποίος είναι στα αριστερά, σε μόνο 14 διαφορές έναντι του συνόλου των 68 στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπάρξει συναγόμενη, το ενάγον μέρος απίφθινε αίτηση διαβουλεύσεων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στα κράτη-μέλη, ενώ μόλις σε 10 διαφορές το ενάγον μέρος έχει απευθύνει αίτηση διαβουλεύσεων μόνο στο κράτος μέλος και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πράξη, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επέμβει και έχει επιληφθεί του συνόλου των διαφορών, ανεξαρτήτως του σε ποιο μέρος έχει απευθύνει το εναγόμενο μέρος την διαφορά, και μια επέμβαση η οποία έχει γίνει αποδεκτή τόσο από τα πάνελ όσο και από τα εναγόμενα κράτη-μέλη. Παρ' αυτό όμως, έχει σημειωθεί στη βιβλιογραφία ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας αρχίζουν και αυξάνονται οι διαφορές τις οποίες τα ενάγοντα μέρη επιλέγουν να απευθύνουν την αίτηση για διαβουλεύσεων τόσο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και κατά των κρατών μελών. Και βλέπουμε ότι αρχίζει και αλλάζει η αναλογία από 5 έναντι 54 σε 9 έναντι 14, δηλαδή σχεδόν πλέον οι μισές, και κάποιες, ιδίως η διαφορά που έχει φέρει πρόσφατα η Μαλαισία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πάνελ συστάθηκε τον Ιούλιο του 2021, είναι μια διαφορά στην οποία θα φανούν πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να την συνεχίσετε υπόψη. Τώρα, το ζήτημα είναι αρκετά περίπλοκο και αλλάζει ο σχετικός συλλογισμός αν αντιμετωπιστεί και προσεγγιστεί από την πλευρά του ευρωπαϊκού δικαίου ή από την πλευρά του διεθνούς δικαίου. Και ξεκινώντας από τη σκοπιά του ευρωπαϊκού δικαίου και βάσει των όσο έχω ήδη πει, η Ευρωπαϊκή Ένωση διεκδικεί αποκλειστική παρουσία στον ΠΟΕ και βάσει του μοντέλου αρμοδιοτήτων. Από πλευράς ευρωπαϊκού δικαίου, ο συλλογισμός ακολουθεί. Αυτές είναι οι βάσεις βάσει των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση διεκδικεί και καταφέρνει να έχει αποκλειστική παρουσία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, δηλαδή όταν το προσβαλλόμενο μέτρο είναι πράξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως κανονισμοί, όπως υπήρξε η περίπτωση στις διαφορές της Hormon, της Banana, της Sardines. Το ίδιο επίσης και όταν είναι ο κανονισμός για trade defense measures, όπως στην περίπτωση των commercial vessels. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση διεκδικεί να είναι το αποκλειστικό εναγόμενο μέρος όταν τα κράτη-μέλη λειτουργούν ως όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και υπήρξε η περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα εναντί certain computer equipment, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απευθύνει την αίτησή τους έναντι τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ιρλανδίας, αλλά εν τέλει αποδέχθηκε μόνο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο συνέβη και στην διαφορά των EC Geographic Indications, όπου το πάνελ και πάλι αποδέχθηκε την εξήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρόκειται για ένα sui generis εσωτερικό καταμερισμό των συνταγματικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποδέχτηκε ότι τα κράτη-μέλη είναι de facto όργανα και οπότε και κράτησε τη διαφορά μόνο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο συμβαίνει και όταν η πράξη του κράτους μέλους δεν αποτελεί κάποια εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι εντός του πεδίου εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτή ήταν η περίπτωση στην υπόθεση EC Asbestos, όπου είχαμε μόνο ένα γαλλικό μέτρο και η ΕΕ νομοθέτησε μόνο το 1999. Παρ' αυτό, ο Καναδάς απίφθινε την αίτηση μόνο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό και προχώρησε η διαφορά μόνο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Γαλλία δεν εμφανίστηκε. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση των EC Biotech Products, όπου παρόλο που είχαμε μέτρα από 6 κράτη-μέλη και δεν ήταν υποχρεωτικός ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μόνο δυνατότητα σε αυτά τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα συγκεκριμένα μέτρα,
Παρά αυτά, έγινε δεκτή η διαφορά ως μόνο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εν τέλει υπάρχει και μια ιδιαίτερη ευρεία βάση, βάση της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση διεκδικεί να είναι αποκλειστικά παρούσα, η οποία ονομάζεται στη βιβλιογραφία ως Normative Control και η οποία εν τέλει έχει την δυναμική να καλύψει το σύνολο των διαφορών που ενδεχομένως μπορούν να προκύψουν υπό την νομοθετική κατασκευή ότι τόσο η τόσο οι υποχρεώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου αποτελούν και από υποχρεώσεις εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου και το γεγονός ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ξεκινήσει infringement proceedings εσωτερικά, οπότε και δεν χρειάζεται κάποιος λόγος το, τα δικαιοδοτικά μέλη του ΠΟΕ να απευθυνθούν έναντι των κρατών μελών. Τώρα, βέβαια, αυτό αλλάζει από τη σκοπιά του Διεθνούς Δικαίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπου είναι το σύστημα πολύ πιο ευέλικτο και υπάρχει όντως ο φόβος, και από, αν πάρουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φανούν τα κράτη-μέλη εντός των δικαιοδοτικών μηχανισμών και να αποδεχθεί ότι έχουν και αυτά δική τους και αυτοτελή ευθύνη. Γιατί καταρχήν από τα άρθρα της Επιτροπής του Διεθνούς Δικαίου, τόσο για την ευθύνη των κρατών μελών, όσο και των διεθνών οργανισμών, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν παράλληλα και το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Οπότε έχουμε και το φαινόμενο της κοινής διεθνούς ευθύνης. Επίσης, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η έννοια του μέτρου είναι πάρα πολύ ευρεία και μπορεί να καλύψει νόμους, κανονισμούς, οδηγίες, παραλήψεις, πρακτικές, διοικητικές πράξεις. Και εξίσου χαλαρές είναι και οι έννοιες της ευθύνης και της απόδοσης της ευθύνης. Οπότε και μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι πολλές φορές είναι η επιλογή από το ενάγον μέρος του εναγόμενου μέρους που μπορεί να καθορίσει ως ένα μεγάλο βαθμό και στο ποιο από τα δύο, δηλαδή είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε το κράτος μέλος, το πάνελ θα απευθύνει στο συλλογισμό τη σύσταση για να συμμορφωθούν με τις διεθνείς υποχρεώσεις του ΠΟΕ. Επίσης, δεν έχουμε, σε αντίθεση με τους δύο προηγούμενους ομιλητές, εδώ δεν έχουμε το ζήτημα της αποζημίωσης, το οποίο ενδεχομένως να διευκολύνει και να βάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη, γιατί η αποζημίωση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου είναι μόνο εθελοντική και ιδιαίτερα σπάνια και το θεραπευτικό μέτρο είναι κυρίως η ανάκληση του μέτρου ή η διόρθωση της πρακτικής. Οπότε και βλέπουμε γιατί το επιχείρημα και η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Normative Control μπορεί να είναι ιδιαίτερα πιστική στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Κοιτώντας τώρα ορισμένες αποφάσεις και πώς έχουν ομολογηθεί και εστιάζοντας κυρίως στην επιλογή του ενάγοντος μέρους. Computer equipment και asbestos έχουν ήδη αναφερθεί, αλλά να εστιάσω εδώ στην ίση commercial vessels, η οποία ήταν μια διαφορά την οποία έφερε η Κορέα έναντι μόνο της Ευρωπαϊκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούσε επιδοτήσεις που είχαν πάρει 5 κράτη-μέλη. Ενώ ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός τους έδινε μόνο την άδεια για αυτά τα εθνικά επιδοτικά μέτρα και δεν ήταν η υποχρεωτική δράση των κρατών μελών. Το πάνελ στη συγκεκριμένη περίπτωση αρκέστηκε στο γεγονός ότι η Κορέα στην αρχή, παρόλο που η θέση της άλλαξε κατά τη διάρκεια της, όπως εκτελήσονταν η διαφορά, απίφθινε την αγωγή της μόνο εναντί της ευρωπαϊκής κοινότητας, ήταν αρκετό για να δεχτεί ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που μπορεί να φέρει την ευθύνη έναντι των κρατών μελών. Παρά αυτά, τόνισε ότι τα κράτη-μέλη παραμένουν αυτοτελώς και από μόνα τους εξίσου φέρουν τις υποχρεώσεις έναντι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και οπότε μπορούμε να πούμε ότι αφήνει το παράθυρο ανοιχτό σε κάποια άλλη περίπτωση να αποδεχθεί ότι και τα κράτη-μέλη είναι εξίσου υπεύθυνα. Η επόμενη διαφορά ήταν η biotech, στην οποία έχω αναφερθεί και πιο πριν, όπου πάλι το πάνελ ακολούθησε αυτή την πραγματιστική προσέγγιση και δεδομένου ότι
και δεδομένου ότι το παράπονο η αγωγή είχε απευθυνθεί μόνο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από αυτό άντλησε την άμεση συνέπεια ότι είναι αρκετό για τους σκοπούς της παρούσας διαφοράς να απευθύνει και τις συστάσεις και το συλλογισμό μόνο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην αναλύσει διεξοδικά την ευθύνη των κρατών μελών. Τώρα, αυτό άλλαξε, βλέποντας λίγο το χρόνο, στη διαφορά της Large Civil Aircraft το 2010, το οποίο, η οποία είναι μια διαφορά η οποία δείχνει ότι ενδεχομένως αυτή η νομολογία να αρχίσει να αλλάζει. Δεδομένου ότι πιο πριν δεχόμασταν ότι είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν αποφανθεί ότι, ότι έχουν παραβιάσει τις υποχρεώσεις βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Στην διαφορά αυτή της Civil Aircraft είναι η πρώτη, το οποίο το πάνελ απευθύνει τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στα κράτη-μέλη. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό συνέβη επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ξεκίνησαν αυτή τη διαφορά, είχαν απευθυνθεί εξ αρχής τόσο είχαν ανάγει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν το έκανε η Κορέα, παρόλο που τα μέτρα παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες. Και αυτή είναι η πρώτη διαφορά, την οποία ένα πάνελ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου δέχεται ότι είναι άμεσα ευθυνόμενα τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τα κράτη-μέλη που μόλις ανέφερα. Κλείνοντας και βλέπω ότι ο χρόνος περνάει, να τονίσω ότι ακριβώς γι' αυτό αξίζει να δούμε τι θα γίνει τώρα στις δύο εκκρεμείς διαφορές και οι οποίες έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον από περιβαλλοντική άποψη, τις οποίες έχουν φέρει η Ινδονησία και η Μαλαισία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δύο αυτές διαφορές πλήττουν τον ίδιο κανονισμό. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η Ινδονησία έχει στραφεί μόνο ένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Μαλαισία έχει παράλληλα ενάγει και την Γαλλία και την Λιθουανία και το πάνελ έχει μόλις συγκροτηθεί τον Ιούλιο του 2021, οπότε αξίζει να δούμε αν θα αρχίσει να υπάρχει μια αλλαγή στην νομολογία του ΠΟΕ, όπου πλέον δεν έχουμε μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση ως φέρουσα αποκλειστικά την ευθύνη για την διατέλεση των υποχρεώσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά πλέον αρχίζουν και εμφανίζονται περισσότερα και τα κράτη-μέλη. Και σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και ανυπομονώ να παρακολουθήσω και τις άλλες παρουσιάσεις στο συνεδρίο. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή κυρία Σεμερτζή, για την παρουσίασή σας, η οποία χαρακτηρίστηκε από πληρότητα και πλήθος πληροφοριών και δεδομένων τα οποία μας παρουσιάσατε. Μετά την ολοκλήρωση των τριών εισηγήσεων, νομίζω ότι καιρός είναι να ανοίξουμε τη συζήτηση για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν κάποια ερώτηση στους ομιλητές, στους εισηγητές. Έχουμε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 10 λεπτά. Παρακαλώ το ακροατήριο, όποιος επιθυμεί να υποβάλει κάποια ερώτηση, κάποια παρατήρηση, κάποιο σχόλιο. Υπάρχει μια ερώτηση online από την κυρία Δούμα. Μάλιστα. Να την ακούσουμε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ομιλητές για τις εξαιρετικές εισηγήσεις. Έχω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την κάθε ομιλία που ακούσαμε. Ξεκινάω με την πρώτη ομιλία. Να μας πείτε λίγο την ιδιότητά σας, κυρία Δούμα, σας παρακαλώ. Ναι, είμαι νομική σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω πώς εναρμονίζεται ο κανονισμός του 2014-921 με την απαγόρευση των ενδονησιακών συμβάσεων που αναφέρθηκαν, των διμερών επενδυτικών, ενδονησιακών διμερών επενδυτικών συμβάσεων, των intra-UBITs, με
και συγκεκριμένα με τις αποφάσεις που ακούσαμε την Αχμαία, την Comstroy, την PL Holdings, γιατί αυτή η απαγόρευση, από όσο ξέρω, ήρθε μετά τη θέσπιση του κανονισμού. Επίσης, υπήρξαν, όπως σωστά αναφέρθηκε, μια σειρά από τέτοιες συμβάσεις που υπεγράφησαν από χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ πριν την προσχώρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες υπάρχει μια ερώτηση σχετικά με την ισχύ τους, με το αν είναι μετέωρες, δεδομένων των ρητρών ισχύως τους, των sunset clauses, ρήτρες λήξης της ισχύως τους. Και σχετικά με όσα ανέφερε ο κύριος Πασχαλίδης, θα ήθελα να σχολιάσω το εξής, ότι υπάρχει συχνά το οξύμορο, το κράτος που ενάγεται και που καλείται να αποζημιώσει τον επενδυτή, έχει υπάρξει, ας πούμε, στην υπόθεση Μίκολα κατά Ρουμανία, το οξύμορο το να χαρακτηρίζεται για αποζημίωση που καταβάλει το κράτος ως παράνομη επιδότηση, κρατική επιχορήγηση. Αυτό το έχει κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διατάξεις περί δικαίου του ανταγωνισμού της Ένωσης. Και τέλος, σχετικά με όσα αναφέρθηκαν για τον ΠΟΕ, πολύ ενδιαφέρουσα είναι το σημείο σύζευξης μεταξύ επενδυτικής διαιτησίας και θεμάτων που άπτονται της δικαιοδοσίας του ΠΟΕ. Πλέον ξέρουμε ότι έχει παραλύσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραλύσει το δευτεροβάθμιο όργανο επίλυσης των διαφορών και έχει συσταθεί ένας ενδιάμεσος μηχανισμός που επιλέγει αυτές τις διαφορές και σε αυτόν έχουν προσχωρήσει, από όσο ξέρω, το 1/3 των κρατών των μελών του ΠΟΕ. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σεμετζή ως προς αυτό, πώς διαβλέπει το μέλλον της επίλυσης των διαφορών και το μέλλον γενικά του δικαιοδοτικού μηχανισμού του ΠΟΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Δούμα. Να πάρουμε και άλλη μια ερώτηση που υπάρχει online και να τις μαζέψουμε μαζί. Βεβαίως. Βεβαίως. Στην κυρία Βεντουράτου. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξαιρετικές εισηγήσεις. Είμαι υποψήφια διδάκτρια στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και κομμάτι της διατριβής μου ασχολείται με την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με το δίκαιο της ευθύνης των κρατών και των διεθνών οργανισμών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Οπότε η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένα για την κυρία Σεμερτζή και πάλι πολλά ευχαριστώ για την εισήγηση, η οποία ήταν πραγματικά εξαιρετική. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποιες σκέψεις ή προτάσεις γενικά ως προς το πώς θα έπρεπε τα δικαιοδοτικά όργανα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου να ασχολούνται με το θέμα της ευθύνης, αν θεωρείτε ότι θα έπρεπε οι γενικοί κανόνες του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου να εφαρμόζονται ως προς τον καταμερισμό της ευθύνης και αν έχετε δει καθόλου στην πρακτική την εφαρμογή ή την γενικότερα, ακόμα και από πιο γενική, ας πούμε, μεθοδολογικά πιο περίεργη σκοπιά να εφαρμόζονται ή να αναφέρονται τα άρθρα της ευθύνης για τους διεθνείς οργανισμούς. Συγγνώμη, ήταν λίγο περίεργη η σύνταξη της ερώτησης, αλλά ελπίζω να καταλάβατε. Μάλιστα. Έχουμε άλλη ερώτηση ηλεκτρονικά? Όχι. Από το ακροατήριο, για να τις μαζέψουμε όλες μαζί και να απαντήσουν οι ομιλητές, παρακαλώ. Αν θέλετε, πλησιάστε σε ένα μικρόφωνο, πείτε μας την ιδιότητά σας και απευθύνετε την ερώτηση. Κάθε καρέκλα έχει μικρόφωνο, οπότε... Δεν ακούγεστε?
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τις εξαιρετικές εισηγήσεις. Ονομάζομαι Τάσος Γουργουρίνης, είμαι λέκτορα στη Νομική Σχολή Αθηνών και ήθελα να κάνω μια ερώτηση συγκεκριμένα στην κυρία Σεμεριτζή. Κατά πόσο, έχω κάποιους προβληματισμούς για το κατά πόσο η προβληματική η οποία παρουσίασε, την οποία την έχει κάνει με ενάργεια και η κυρία Ντουράν σε ένα άρθρο στο Edgeil το 2017, κατά πόσο αυτή η προβληματική έχει κάποιο πρακτικό αντίκτυπο. Δηλαδή, ποια είναι η περίπτωση να βγει ένα πάνελ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου να πει ότι την ευθύνη την έχει το κράτος μέλος, το κράτος μέλος να δηλώσει εκείνη τη στιγμή ότι όχι την ευθύνη την έχει η Ένωση, να πει η Ένωση ότι όχι την ευθύνη την έχω εγώ, και αυτό είναι μια απλή εφαρμογή του άρθρου 11 των άρθρων Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου, περί υιοθέτησης διεθνούς ευθύνης ακόμα και αν συμπεριφορά δεν είναι δικιά σου. Το ρωτάω αυτό γιατί αυτά τα ζητήματα και μάλιστα μια πρώτη υποθέση που ανέφερε πολύ σωστά η κυρία Σεμερτζή ήταν και η Ελλάδα εμπλεκόμενη. Είχαν και μια δεύτερη, ήταν πρόσφατη εμπλεκόμενη, στην οποία μάλιστα ήταν, πάντων, αυτά είναι, τα λέμε εκτός συνεδρίου, υπάρχουν διάφορα γλαφυρά περιστατικά που μπορεί να διηγηθεί εκεί πέρα κάποιος. Οπότε είμαι πολύ προβληματισμένος αναφορικά με την πρακτική σημασία αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κύριε Γουργουρίνη, για την εύστοχη τοποθέτησή σας, παρατήρηση, ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να απαντήσουμε. Ναι, να το λόγο. Ναι, βέβαια. Όσον αφορά την πρώτη ερώτησή σας... Ναι, για το πρώτο σκέλος μπορείτε να μου δώσετε μια διευκρίνηση. Τι ακριβώς εννοείτε, πώς συναρμονίζεται ο κανονισμός 912 με τι? Στην κυρία Δούμα απευθύνεται. Ναι, στην κυρία Δούμα απευθύνεται. Μας ακούει η κυρία Δούμα. Με ρώτησε. Στέφανε. Α, Βασίλη. Ναι, ήθελα να μου πείτε, επειδή από όσο καταλαβαίνω ο κανονισμός αυτός θεσπίστηκε πριν τη συμφωνία που υπέγραψαν τα περισσότερα κράτη-μέλη πριν της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ξέρω, για την απαγόρευση των intra-EU BITs, αν υπάρχει κάποιο κοινό σημείο ή σχετικά με τον κανονισμό. Ναι, ο κανονισμός ορίζει ότι σχετικά με τις διαφορές που απορρέουν από συμφωνίες που συνήθισαν πριν τις 17 Σεπτεμβρίου 2014, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο όσον αφορά διαφορές που η διαιτητική διαδικασία κινήθηκε μετά την ημερομηνία αυτή και η διαιτησία αφορά μεταχείριση μεταγενέστερη από αυτή την ημερομηνία. Είναι το άρθρο 24 του κανονισμού. Δεν ξέρω αν αυτό ρωτάτε. Έχει υπάρξει σε νεότερη, σε πιο πρόσφατη νομολογία αναφορά στον κανονισμό αυτόν. Ίσως θα μπορούσατε να με κατατοπίσετε. Όχι. Εγώ δεν έχω βρει προς στιγμήν κάτι, αλλά το ερευνώ ακόμα αυτό το θέμα και αυτό συζητούσαμε με τον κύριο Πασχαλίδη. Ναι, περιμένουμε να αγωνίως κι εμείς να αποφανθεί κάποιο δικαιοδοτικό όργανο. Ιδιαίτερα το δικαστήριο ή το ΔΕΕ, ναι. Τώρα το δεύτερο, και το δεύτερο νομίζω μου είπατε, αναφέρεστε στα κράτη που έπρεπε να δώσουν αποζημίωση σε κάποιους τρίτους επενδυτές επειδή η νομοθεσία τους πριν προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όριζε κάποια πράγματα. Έδινε και όταν κάποια προνόμια τα οποία... Έτσι, μπράβο. Και όταν αυτά τα κράτη προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να, να συντονίσουν, μπράβο, να εναρμονίσουν το δίκαιό τους με το ενωσιακό. Επομένως, αυτά τα προνόμια, ας πούμε, αυτή την αντιμετώπιση που όριζε η νομοθεσία τους η εθνική απέναντι στους τρίτους επενδυτές, καταργήθηκαν, αποσύρθηκαν. Αυτές οι υποθέσεις, δεν ξέρω αν είναι κάποια εκκρεμής, αλλά αυτές, γι' αυτό ο κανονισμός μέσα έχει βάλει ότι είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν η μεταχείριση αυτή απέναντι στον επενδυτή προέρχεται από πράξη ναι μεν του κράτους μέλους, αλλά επειδή αυτό το κράτος μέλος εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο, λέει στην πρώτη περίπτωση τότε την ευθύνη τη φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, εάν αυτή η πράξη του κράτους έγινε για να θεραπευτεί ασυμβατότητα προηγούμενης πράξης του με το ενωσιακό δίκαιο, τότε την φέρει το κράτος. Αυτό το βάλανε για να καλύψει τέτοιες περιπτώσεις.
Για να μην βρεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει την χρηματική αποζημίωση που έχει επιδικαστεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο για κράτη που θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα αλλάξουν την εθνική τους νομοθεσία και θα κάνει προσφυγή στην διαιτησία ο τρίτος επενδυτής. Έτσι το λύνει αυτό ο κανονισμός. Και σχετικά με τις παράνομες κρατικές επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, όπως τη Μίκουλα κατά Ρουμανίας, αυτό πώς έχει επιτραπεί, εφόσον υπάρχει ο κανονισμός και η πρόβλεψη αυτή. Δηλαδή, είναι ένα οξύμορο. Ο κανονισμός αυτός δεν ορίζει για κρατικές ενισχύσεις. Ναι, εννοώ σχετικά με την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης σχετικά με τη σύναψη. Κοιτάξτε, δεν απαγορεύονται όλες οι κρατικές ενισχύσεις εν γέννη. Των έντο ενωσιακών εννοώ. Ναι. Επιτρέπονται ορισμένες μετά από άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα κάτω από ένα ορισμένο ποσό επιτρέπονται γενικώς να δίνονται από τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω τώρα σε ποια. Ναι, δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεστε, αλλά δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει στα κράτη-μέλη, απαγορεύω γενικά να δίνεται κρατικές ενισχύσεις. Γιατί... Ναι, όχι. Είχα την συγκεκριμένη υπόθεση αυτή στο μυαλό μου που κρίθηκε ότι η καταβολή αποζημίωσης στον επενδυτή κέρδισε στην υπόθεση αυτή ήταν παράνομη. Μπορούμε να μιλήσουμε με email για συγκεκριμένα. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Έχετε το λόγο, να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Μια συνολική ίσως τοποθέτηση στα ζητήματα που έθεσε η κυρία Δούμα. Ένα, δεν πρέπει να συγχαίουμε τα ενδοενωσιακά με τον κανονισμό 9.14. Έτσι, ο κανονισμός 9.14 εφαρμόζεται μόνο στα έξω ενωσιακά. 9.12, sorry. Οι ενδοενωσιακές... Τα intra-UBITs τώρα γίνονται όλα terminated. Έτσι. Είμαι σαν θεία από το Σικάγο, δεν μου έχω δει ελληνικές λέξεις terminated. Θέτουμε τέλος, τερματίζουμε όλες αυτές τις συνθήκες και το εύλογο ερώτημα είναι τι θα γίνει με αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς το Ηνωμένο έχετε βγει από την... Μάλλον έχετε, η κυβέρνηση έχει βγει από το κράτος, έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούνται... Extra UBITs πλέον ή intra UBITs, γιατί έπρεπε να τις είχατε καταργήσει όταν ήσασταν ακόμα κράτος μέλος. Και στο ζήτημα της Μίκουλα που αναφέρατε, υπάρχει και δεύτερη πράξη της Κομισιόν, η οποία ανοίγει έρευνα, αν η διαιτητική απόφαση και η υποζημίωση που επιδικάζει το διαιτητικό δικαστήριο στην Αντίν κατά Ισπανίας συνιστά κρατική ενίσχυση, γιατί το μέτρο το οποίο η Ισπανία ανέρεσε και διθεμελίωσε το claim, έτσι, το αίτημα με βάση το ενεργειακό χάρτη, ήταν αυτό, κρατική ενίσχυση. Αν θέλετε, αυτό που αποδεικνύει κατ' εμέ αυτή η πρακτική είναι ότι την Κομισιόν δεν την ενδιαφέρει ιδιαίτερα η διατήρηση της νομιμότητας με την ευρύ έννοια του όρου. Την ενδιαφέρει αποκλειστικά και μόνο πώς θα απαλλάξει τα κράτη-μέλη από την ευθύνη που έχουν με βάση το διεθνές δίκαιο προς αποζημίωση. Και ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο για τις παρατηρήσεις που κάνατε σχετικά με το. Και εύστοχη έχει παρατηρήσει για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ότι έχει παραλύσει το σύστημα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα όταν κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα, έτσι. Όταν ο Κινέζος επενδυτής μπορεί να αγοράσει το λιμάνι του Πειραιά γιατί έχει hidden subsidy, δηλαδή λαμβάνει επιχορήγηση είναι κρατική επιχείρηση, λαμβάνει επιχορήγηση που δεν φαίνεται από το κινέζικο κράτος και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στα πλαίσια του οργανισμού εμπορίου. Και παράλληλα ο Γάλλος επενδυτής δεν μπορεί να πάρει κρατική ενίσχυση γιατί εκείνη η κρατική ενίσχυση δεν θα ήταν σύνομη με το άρθρο 107 και 108. Και σύν της άλλης δεν έχει και το BIT, καταλαβαίνετε ότι αρχίζουμε και γέρνουμε την πλάστιγκα πάρα πολύ προς όφελος των ξένων επενδυτών. Και εκεί, από εκεί για μένα ανακύπτουν τα πραγματικά ερωτήματα και μάλιστα για τους επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, που ενώ είναι στην ουσία οικονομικά έτσι ενσωματωμένοι στην ενιαία αγορά, νομικά πρέπει να τους θεωρούμε εκτός, παρόλο που είναι και στην πραγματικότητα εντός και πολύ πλησίων και είναι εντός. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να απαντήσει και η κυρία Τσιμαρετζή στο δικό της τμήμα. Λοιπόν, σχετικά με την πρώτη ερώτηση, πώς διαβλέπω το μέλλον ως προς τον μηχανισμό που έχει συσταθεί
Είναι δύσκολο να το υπολογίσει κανείς, δεδομένου ότι δεν είναι μια καθαρά νομική ερώτηση, αν πάρουμε αυτή την οπτική. Και ας πούμε ότι ήδη η διοίκηση του Biden έχει αρχίσει να αλλάζει διάφορα μέτρα που έχει πάρει η διοίκηση του Τραμπ πριν. Οπότε και ενδεχομένως και αυτό να είναι κάτι το οποίο να επανέλθει. Συγγνώμη επίσης, μου έρχονται περισσότερο τα αγγλικά αυτή τη στιγμή, όπως και στον άλλον μίλησε, συγγνώμη. Οπότε ενδεχομένως και αυτό να είναι κάτι το οποίο θα ξεμπλοκαριστεί στο επόμενο διάστημα, αν και βέβαια υπάρχουν και οι προστριβές με την Κίνα, οπότε θέλω να πω ότι δεν μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή μια καθαρά νομική απάντηση και να διαβλέψω επίσης όχι. Ως προς τη δεύτερη ερώτηση και για το πώς η νομολογία του ΠΟΕ έχει, το πώς τα άρθρα της Επιτροπής του Διεθνούς Δικαίου έχουν εμφανιστεί στην νομολογία του ΠΟΕ, όντως παρουσιάζονται διάφορες ιδιαιτερότητες και θα ήθελα να σας παραπέμψω γιατί υπάρχει μια αναλυτική παρουσίαση του ζητήματος, ενδεχομένως να το έχετε δει, σε ένα κεφάλαιο από τον Φλετ, James Flett, είναι στην νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διαχειρίζεται την ομολογία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, το οποίο εμφανίζεται στο ένα βιβλίο από Νόλ Κάμπερ και Ήλια Πλακοκέφαλο του 2017 και παίρνουν The World Trade Organization and the European Union and its Member States, Shared Responsibility in International Law. Και σας δίνει μια ακριβή νομολογία των αποφάσεων που μπορείτε να δείτε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Και ως προς την τελευταία ερώτηση για το κεφάλαιο της Duran, και βασικά έχει ενδιαφέρον γιατί αυτά τα δύο βιβλία εμφανίστηκαν και τα δύο το 2017. Στο ένα του Φλετ παίρνουμε την οπτική από το Διεθνές Δίκαιο και η Duran οργανώνει όλες αυτές τις διαφορές σε μια πριν Λισαβόνα και μετά τη Λισαβόνα εποχή. Ποια είναι, πόσο σχετική μπορεί να είναι η παρουσία αυτής της νομολογίας? Η δικιά μου άποψη, όπως βλέπω αυτές τις διαφορές, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να είναι το μόνο μέρος στο οποίο εμφανίζει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Δεν θέλει κάποιος άλλος δικαιοδοτικός μηχανισμός να μπορεί να αποφανθεί για τις δικές της αρμοδιότητες και θέλει γενικότερα να είναι μόνο το κομμάτι και η νομική υπηρεσία της Επιτροπής που διαχειρίζεται αυτές τις διαφορές. Και όντως, όπως αναφερθήκατε, υπήρχε αυτή η διαφορά που έφερε η Κίνα κατά της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αφορούσε και πάλι μέτρα στον ενεργειακό τομέα και εν τέλει δεν προχώρησε σε επίπεδο πάνελ. Αλλά άποψή μου είναι ότι από άποψη Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και από τη στιγμή που παραμένουν τα κράτη-μέλη αυτοτελώς συμβαλόμενα και έχουν πλήρης διεθνή ευθύνη η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ανεξαρτήτως του πώς αυτές μετά οι αρμοδιότητες κατανέμονται σε ενδοενωσιακό επίπεδο, τίποτα δεν αποκλείει στο μέλλον και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου να απευθύνει τα recommendations τόσο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και κατά των κρατών μελών. Δεδομένου επίσης ότι τελευταία αρχή ήδη το ζήτημα μπορεί να αρχίσει να γίνεται πιο έντονο λόγω του Brexit και ήδη το Ηνωμένο Βασίλειο αρχίζει και παίρνει και αρκετές αποφάσεις μόνο του, καθώς και το γεγονός ότι εμφανίζονται τελευταία άρθρα με ένα σκεπτικό το οποίο θα μπορούσε να ακολουθήσει και το σκεπτικό που εμφανίζεται στην ΕΣΔΑ, ότι δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να αποποιηθούν τη δική τους διεθνή ευθύνη. Οπότε, αυτές είναι οι παράμετροι που θα έβλεπα το πώς κινείται αυτή η προβληματική και γι' αυτό και θεωρώ ότι οι δύο αυτές εκκρεμείς αποφάσεις σε επίπεδο πάνελ μπορεί να δώσουν μια ιδέα του αν θα συνεχίσει η νομολογία του ΠΟΕ να κινείται όπως το civil aircraft και να αρχίσουμε να βλέπουμε και τα κράτη-μέλη να εμφανίζονται όλο ένα και περισσότερο απευθυνόμενα στα recommendations. Και εν τέλει μπορεί να είναι μια ενδοενωσιακή διαμάχη του ποιος θα είναι αν τα κράτη-μέλη και πώς και αν τα κράτη-μέλη εν τέλει θα διεκδικήσουν, έχουν από μόνο τους κάποιο ενεργό ρόλο. Αλλά ναι. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση και για τις παρατηρήσεις.
Και εμείς ευχαριστούμε. Να συνοψίσουμε τις ωραίες παρουσιάσεις και ανταλλαγή απόψεων που επακολούθησε στη συνεδρία αυτή. Είδατε ότι ως αποτέλεσμα αυτής της παρουσίασης των τριών εξαιρετικών εισηγήσεων και της συζήτησης που επακολούθησε, αναδεικνύεται ο ιδιότυπος ιδιοσυγκρασιακός χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν πολυεπίπεδη οικονομία όπου κατανέμονται, επιμερίζονται οι αρμοδιότητες στον εσωτερικό τομέα ανάμεσα στην κεντρική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις περιφερειακές αρμοδιότητες των κρατών μελών, πώς λοιπόν αυτές οι εσωτερικές σχέσεις αντανακλώνται στις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις. Η κυρία Δεδούλη Λαζαράκου μας παρουσίασε αναλυτικά και με εξαιρετική αντελέχεια τον κανονισμό 912 του 2014, ένα κείμενο το οποίο καθορίζει τη χρηματοδοτική ευθύνη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Και απομένει να δούμε στο μέλλον και μάλιστα στο πιθανόν στο εγγύς μέλλον κατά πόσον αυτός ο μηχανισμός θα δοκιμαστεί και θα λειτουργήσει αποτελεσματικά στην πράξη ή θα δημιουργήσει προβλήματα εν ώψη των σύγχρονων διεθνών οικονομικών εξελίξεων. Ο κύριος Πασχαλίδης με τη σειρά του, με την πολύπλευρη κάλυψη του θέματός του, ανέδειξε την ιδιοτυπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αυτή, ιδίως μάλιστα, όταν αυτή υφίσταται τις έξωθεν πιέσεις οι οποίες δημιουργούνται από την παγκοσμιοποίηση. Και ιδίως στον τομέα τον επενδυτικό, οι οποίες αυτές πιέσεις με βεβαιότητα δημιουργούν νέες κατευθύνσεις στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην εξέλιξη του ενωσιακού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, στη σύγχρονη εποχή, το 2021 και στο μέλλον, δεν ασχολείται κυρίως με δασμούς και δασμούς αντιντάμπινγκ και μέτρα εμπορικής πολιτικής όπως συνήθιζε στη δεκαετία του 70, του 80 και του 90 και ούτω καθεξής. Πλέον είναι αντιμέτωπη με πιο σύνθετες, σύγχρονες προκλήσεις που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. Κλασική περίπτωση, οι επενδυτικές διαφορές. Βεβαίως ήταν και στο παρελθόν, αλλά τώρα εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση και με πολύπλευρες διαστάσεις. Και στο τέλος, η κυρία Δεμερτζή μας παρουσίασε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πολύπλευρη οικονομία με κατανεμημένες, επιμερισμένες καλύτερα, αρμοδιότητες εσωτερικά, στο κλασικό πεδίο του Διεθνούς, του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, της παλιάς GATT, η οποία διαδέχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όπου εκεί ήταν ένας κλασικός χώρος, ένα κλασικό πεδίο όπου ασκούσε και εξακολουθεί να ασκεί την εμπορική της πολιτική, στο πλαίσιο των κανόνων βέβαια, του ΠΟΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί έχουν παρουσιαστεί αρκετές διαφορές, ήδη από τη δεκαετία του 70 με τη Γαλλία, η οποία διεκδικούσε αυτόνομη θέση και αυτόνομη φωνή στο πλαίσιο της GATT, αλλά και τώρα το φαινόμενο της διεκδίκησης φωνής ή αυτόνομης παρουσίας των κρατών μελών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου εξακολουθεί να ισχύει. Όπως είπε και η κυρία Δεμερτζή, είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έγραψε τη συμφωνία του Μαρακές ως μεικτή συμφωνία και καλώς έπραξε, διότι έτσι έπρεπε, αφού δεν είχε αποκλειστική αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μια πραγματικότητα, ένας ρεαλισμός ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί είτε με τα παραδοσιακά εργαλεία του ενωσιακού δικαίου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πάντα τολμά και δίνει λύσεις και δίνει, κατά τη γνώμη μου, τις σωστές λύσεις εκεί όπου
Η νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αδρανεί, υκολείεται, υπαραλύει. Ελπίζουμε να δώσει και τις κατάλληλες λύσεις, αποτελεσματικές και λειτουργικές, στο πλαίσιο της επίλυσης ή της ερμηνείας των νέων νομοθετικών κειμένων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ θερμότατα και τους τρεις ομιλητές, πραγματικά ειλικρινά θερμότατα για τις εξαιρετικές εισηγήσεις. Ευχαριστώ και πάλι το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα και ιδίως τους εξαιρετικούς διοργανωτές, αναλαμβάνω και το εννοώ αυτό, που είχαν αυτήν την σπουδαία σύλληψη του θέματος, άκρως ενδιαφέρον. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε με ενδιαφέρον αυτήν τη συνεδρία. Σας ευχαριστώ.